Με λαμπρότητα όπως πάντα, αλλά και λιτότητα, πραγματοποιήθηκε φέτος η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης για τη βράβευση των εργαζόμενων των μελών του Συνδέσμου που ξεχώρισαν για το ζήλο και την απόδοσή τους. Μια εκδήλωση που έχουμε καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια για την επιβράβευση της αριστείας. Φέτος αποφασίσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την εκδήλωση να την κάνουμε, θα σας πω σεμνά και ταπεινά, σε αυτό το χώρο, διότι προτιμήσαμε να διαθέσουμε όλα αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε για τη δεξίωση, προκειμένου να κατασκευάσουμε αυτό το πάρκινγκ απέναντι από τη ΣΕΑΠ, το οποίο αποσφόρησε το αεροδρόμιο Ηρακλείου, γιατί βρήκαν θέση να παρκάρουν οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου δωρεάν, οι οπλίτες της ΕΑΠ, οι οποίοι πάρκαραν μέχρι την Αλκανασό επί της Κάρου, και κυρίως τα λεωφορεία τα οποία έφταναν μέχρι την Εθνική εδώ, και αυτό δεν το βλέπει κανείς τώρα. Ο φορέας αποτελεί τον πιο δυναμικό εκπρόσωπο του τουρισμού της Κρήτης και έναν από τους σημαντικότερους της χώρας, ο οποίος παράλληλα έχει και κοινωνική δράση. Ο σύνδεσμός μας, όπως καταλαβαίνετε, μέσω των μελών του, διακινεί το σύνολο του τουρισμού της Κρήτης. Όταν μιλάμε λοιπόν για τουρισμό της Κρήτης, η αναφορά είναι ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Επίσης, είμαστε ένας δυναμικός, από τους πιο δυναμικούς φορείς της χώρας, και είμαστε, επιβεβαιώνουμε τη φιλοσοφία μας ότι ο τουρισμός πρέπει να είναι δίπλα στην κοινωνία. Και είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των καλύτερων υπαλλήλων τουριστικών γραφείων 2023. Οι νικητές παρέλαβαν τιμητική πλακέτα για την προσφορά τους στον τουρισμό, αλλά και δωροεπιταγή από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη, ενώ μία τυχερή κέρδισε μετά από κλήρωση και το χρηματικό έπαθλο του συνδέσμου αξίας 1.000 ευρώ.